Αυτή λοιπόν ήταν η υπέροχη συντοπίτησά μας, η Μπέτη η Χαρλάφτη. Να πω καλησπέρα σε όλους και σε όσους εόρταζαν κιόλας προσφάτως. Κατερίνα, χρόνια πολλά. Κατερίνα, χρόνια πολλά. Στέλιο, χρόνια πολλά. Ράνια, καλησπέρα. Μάτα, καλησπέρα. Βλέπω όλη έτσι η κομπανία. Κατερίνα, καλησπέρα. Και τώρα είναι η ώρα να περάσω στο δεύτερο καλεσμένο μας για απόψε. Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω μαζί μου τον Παναγιώτη το Μεταξά. Ο Παναγιώτης ο Μεταξάς είναι ασφαλιστικός και χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ο οποίος όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει εντείνει τις παρεμβάσεις του στα ζητήματα που προβληματίζουν τους πολίτες στο Δήμο Κορινθίων. Μάλιστα, έχει προχωρήσει, αν έχω καταλάβει καλά, και σε μια διακήρυξη με την Κορινθιακή Αμφικτυονία, κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι ένας προάγγελος δημοτικού συνδυασμού, αν δεν κάνω λάθος, αν έχω καταλάβει καλά, για τις επόμενες δημοτικές εκλογές. Παναγιώτη, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση και είσαι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα σε όλους και όλες που παρακολουθούν την εκπομπή. Σε ευχαριστώ που μου δίνεις βήμα και την ευκαιρία να κοινοποιήσουμε πάρα πολλά πράγματα απόψε. Να πω βέβαια ότι δεν είσαι τυχαία εδώ απόψε, καθότι στην προηγούμενη εκπομπή συζητήσαμε πολύ με τη Βιβή την Ευαγγέλο Γλού για όσα ήρθαν φέτος στο φως από την αρχαιολογική σκαπάνη στην αρχαία Τενέα, και βέβαια θέλω να πω ότι εσύ με την αρχαιολογία είσαι στην κυριολεξία παντρεμένος. Γιατί ως σύζυγος της αξιόλογης της Γιώτας της Κασίμη ζεις καθημερινά τις αγωνίες των ανθρώπων εκεί, είσαι σε άμεση επαφή με τον αρχαιολογικό χώρο όχι μόνο της αρχαίας Κορίνθου αλλά και όλους τους αρχαιολογικούς χώρους όλης της Κορινθίας, και νομίζω ότι από εκεί μπορείς να αντλήσεις πολλά στοιχεία για πράγματα τα οποία τα έχουμε αφήσει τελείως ανεκμετάλλευτα στον τόπο μας, πράγματα που μας δίνονται αφιδός και πλουσιοπάροχα. Πολύ σωστά, είμαι παντρεμένος όντως. Εύστοχο πολύ αυτό που είπες. Με όλα τα καλά που μπορεί να έχει και τα άσχημα, γιατί πολλές φορές μπερδεύουν την ενασχόλησή μου με τα αυτοδιοικητικά κάποιοι και την θέση της συζύγου. Είναι μια αλήθεια αυτή. Άλλοτε φέρνει χαρά και άλλοτε φέρνει προβληματισμό και στεναχώρια. Όσο αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους και την ανάδειξή τους, ειλικρινά, επειδή τυχαίνει να έχω δίπλα την Γιώτα, γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια ανάδειξής τους με διάφορες, με εκδηλώσεις, με παρουσιάσεις, μέσα όσο αφορά το Δήμο μας και από το ΚΕΠΑΠ διαχρονικά. Γίνεται εξαιρετική δουλειά στην Τενέα από την κυρία Κόρκα και την ομάδα της. Πραγματικά γίνονται πάρα πολλά και ευχάριστα, και θεωρώ ότι λείπει, θα μπορούσε η αυτοδιοίκηση να είναι ακόμα πιο κοντά. Διαχρονικά μιλάω, έτσι, δεν είναι κάποια μορφή προς κάποια συγκεκριμένη δημοτική αρχή. Θα έπρεπε να είναι πιο κοντά. Κοίτα να δεις Παναγιώτη, επειδή έχω ασχοληθεί σε αρκετές εκπομπές και από την προηγούμενη καραντίνα, εγώ είμαι λίγο πιο αυστηρός. Φυσικά και αυτά που λέω δεν είναι μομφή ούτε για την Αμερικανική Σχολή ούτε για την Εφορία Αρχαιοτήτων, οι οποίοι οι άνθρωποι κάνουν αυτά που μπορούν, ειδικά από το 17, όπως είπες, και εγώ παρατηρώ ότι υπάρχει τέλος πάντων μια εγρήγορση και ένας πολλαπλασιασμός των πραγμάτων που προσπαθούν, τα live που κάνει η Αμερικανική Σχολή, οι εκδηλώσεις με τα παιδιά που κάνει η Εφορία, αλλά νομίζω ότι αυτά δεν είναι εκείνα που έχει ανάγκη ακριβώς ο τόπος, ή τουλάχιστον πρέπει να ενταχθούν αυτά σε ένα σχέδιο, σε μια στρατηγική εκμετάλλευσης αυτών των χώρων και συνένωσης των χώρων αυτών. Θέλω να πω εδώ βέβαια ότι όπως πολύ σωστά μίλησες προηγουμένως για τις δράσεις σου, πρέπει να πούμε ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τα κοινά εδώ και πολλά χρόνια. Από τα αθλητικά σωματεία με το μπάσκετ, με μεγάλη προσφορά πολυετή, μέχρι και τις δημοτικές εκλογές. Είχες κατέβει 2 φορές στις δημοτικές εκλογές, και το 2014 και το 2019, με τον προηγούμενο δήμαρχο, και νομίζω ότι μετά από το 2019 έχεις ξεκινήσει, αν έχω καταλάβει καλά, και αυτό θέλω να μας το πεις, μία πορεία για τη δημιουργία κάποιας δημοτικής παράταξης. Σωστά όσα ανέφερες, Βασίλη. Πραγματικά από το 19 και μετά θεωρώ, βλέποντας και έχοντας μια ολιστική άποψη στο βαθμό που μπορώ, γιατί όλα είναι υποκειμενικά, ότι χωρά χώρος για τη δημιουργία μιας νέας παράταξης, με όσες δυσκολίες μπορεί να υπάρχουν στη συγκρότηση μιας παράταξης, αλλά είναι στο χέρι των ανθρώπων ή μιας πολύ στενής ομάδας ανθρώπων όταν ξεκινάνε κάτι, γιατί όντως υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων σε βαθύ, να μπούμε στην διαδικασία να την δημιουργήσουμε και να διεκδικήσουμε ένα διαφορετικό όραμα για το Δήμο Κορινθίων. Θεωρώ ότι έχουμε δει τους βασικούς αρχηγούς των παρατάξεων, που κινούνται και τι μπορούν να προσφέρουν. Πες μου λίγο, επειδή βλέπω, πρώτα απ' όλα να πω ότι παρατηρώ σε ορισμένα σχόλια ότι κάτι γίνεται με τον ήχο σου. Εγώ από εδώ πέρα, από την κονσόλα τη δική μου, σε βλέπω ότι παίζεις σχεδόν στα κόκκινα. Ίσως πρέπει να μιλήσεις λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο σου. Ναι. Βλέπω, Παναγιώτη, θέλω να το πω αυτό. Εσύ είχες την τύχη και την ατυχία, να το πω έτσι, να αναλάβεις στο τέλος της προηγούμενης διοίκησης, στο ΚΕΠΑΠ, έτσι, εκεί πάνω στην αναμπομπούλα που γινόντουσαν παρετήσεις, ένας μικρός χαμός, και παρά τις 2 φορές που συμμετείχες στις προηγούμενες εκλογές, επιλέγεις πλέον μια πορεία νέα, με νέους ανθρώπους, με νέους συνεργάτες, και προσωπικά μου αρέσει κιόλας και ότι υπάρχει και έτσι ένα αυστηρό κορινθιακό στοιχείο με την Τριήρη που είδαμε. Θυμάσαι, είχαμε κάνει και μια εκπομπή στην καραντίνα για την Τριήρη, έτσι, και με την Κορινθιακή Αμφικτυονία, που είναι έτσι ένα τοπόσιμο, να το πούμε έτσι, το οποίο επίσης είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί καθόλου και αυτό. Άρα λοιπόν, τουλάχιστον να στο εκμεταλλευτεί κάποια παράταξη, να το έχει για λογότυπο. Θέλω να πω ότι βλέπω ότι έχεις πολύ έντονη δράση μέσα στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, και αυτό ήταν κάτι το οποίο ήθελα να το συζητήσουμε, γιατί η καραντίνα, και η πρώτη και η δεύτερη, κακά τα ψέματα έφερε σε επαφή τον κόσμο με τις νέες τεχνολογίες, με τις διαδικτυακές τεχνολογίες, έχουμε πάψει να τις λέμε νέες πλέον. Ένα μικρό χωριό δημιουργείται κάθε φορά που κάποιος θέτει ένα θέμα και γίνεται ένας διάλογος, άλλες φορές σκληρός, άλλες φορές δύσκολο να το διαχειριστεί κανείς, και νομίζω ότι όταν θα περάσει και αυτό στο πεδίο της ωριμότητας, δηλαδή όταν θα σταματήσουν να υπάρχουν οι ύβρις και όλα αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι θα γίνει ένα εργαλείο ουσιαστικής και πραγματικής διαβούλευσης. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, για να μπω στα ερωτήματα τώρα για αυτά τα θέματα, τι ήταν αυτό που σε έκανε πλέον να δημιουργήσεις, να ακολουθήσεις τη δική σου πορεία σε σχέση με τις προηγούμενες επιλογές σου το 2014 και το 2019. Βασίλη, το πρώτο και βασικό, και ελπίζω να ακούγομαι καλύτερα, ήρθα ακόμα πιο κοντά για τους φίλους και τις φίλες που παρακολουθούν την εκπομπή, ήταν η εμπειρία της θητείας μου για κάτι από λιγότερο 2 χρόνια στο ΚΕΠΑΠ. Ήταν βασικό αυτό. Βλέποντας πώς λειτουργεί γενικά ένα νομικό πρόσωπο και πώς λειτουργούν οι άνθρωποι που το απαρτίζουν και δουλεύουν γι' αυτό. Ένα κίνητρό μου ήταν αυτό, βλέποντας πώς λειτουργεί. Θα πω ενδεικτικά, και δεν θέλω να παρεξηγούμε για αυτά που θα λέω, γιατί είναι καλοπροαίρετα, ειλικρινά, ότι αναλαμβάνοντας το ΚΕΠΑΠ η πρώτη και μεγαλύτερη απογοήτευσή μου ήταν όταν προσπάθησα να γίνει ένα μεγάλο έργο, και θα αναφερθώ σε αυτό, να ακούσω από τα χείλη μιας κυρίας που ήταν επικεφαλής εκεί, ότι δεν έχει γίνει ποτέ δημοπρασία έργου από την εποχή που ήταν πνευματικό κέντρο. Για μένα ήταν ό,τι πιο λυπηρό αυτό που άκουσα. Για όσους καταλαβαίνουν, η δημοπρασία έργου, ενός έργου, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπαίνει σε μία άλλη ρότα και δεν παίζεις, δεν παίζεις άλλα παιχνίδια. Ενώ αντίθετα γινόταν σωρία απευθείας αναθέσεων, έτσι. Ακριβώς. Αυτό προσπαθείς να πεις. Ακριβώς. Εγώ είχα τη φιλοσοφία να μπούμε σε δημοπρασία έργου. Οφείλω να πω ότι με βοήθησαν δύο κυρίες εξαιρετικές, εκπαιδεύτηκαν για μία εβδομάδα, επέστρεψαν στο ΚΕΠΑΠ, εκπαιδεύτηκαν στο λιμενικό ταμείο, πήγαν εκεί, μπήκαμε στη διαδικασία και τελικά δημοπρατήσαμε ένα έργο. Δεν είχε γίνει ποτέ, Βασίλη. Ίσως είναι βαριά η λέξη που θα πω, αλλά είναι συγκλονιστικό να λειτουργεί κανείς με αυτή την οτροπία το 2019. Έχουμε 20 τώρα, αλλά ήταν συγκλονιστικό για μένα, που είμαι στον ελεύθερο χώρο τον επαγγελματικό, και είχα έρθει με μία άλλη, είχα πάει με μία άλλη, γιατί είχα πάει με μία άλλη φιλοσοφία να αναλάβω το ΚΕΠΑΠ. Και θα τονίσω και κάτι άλλο, χωρίς να είμαι αντιπρόεδρος, που είναι σημαντικό, γλάστρα. Γιατί συνήθως τον ρόλο και την πολιτική την ασκεί ο εκάστοτε πρόεδρος. Είμαι ξεκάθαρος αυτό που λέω. Δεν θα συνέχιζα ούτε μία μέρα, εάν δεν είχα ξεκαθαρίσει ότι δεν θα με γλάστρε. Κοίτα, το θέμα των απευθείας αναθέσεων ήταν ένα θέμα που απασχόλησε πολυετώς τον Δήμο Κορινθίων. Πάρα πολλά πράγματα γινόντουσαν, ειδικά στα νομικά πρόσωπα, με αυτόν τον τρόπο. Το θέμα εμένα, Παναγιώτη, είναι περισσότερο αν συνάντησες, αν είδες από την εμπειρία σου. Εγώ έχω κατέβει στις δημοτικές εκλογές, δεν έχω ευτυχήσει να γνωρίσω από κοντά τη λειτουργία, όμως γνωρίζω από τη δουλειά μου πολλά πράγματα. Εγώ ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω, από τη θητεία σου αυτή, διαπίστωσες ότι ο Δήμος Κορινθίων, γενικότερα, εγώ βγάζω τα πρόσωπα τώρα από το χάρτη, σαν οργανισμός, διαπίστωσες ότι έχει μια κατεύθυνση, έχει έναν στόχο να λειτουργήσει και να εκμεταλλευτεί ακόμα και σε επίπεδο πολιτιστικών εκδηλώσεων τα πλεονεκτήματά του, αυτά που έχει στα χέρια του. Εγώ, για παράδειγμα, έλεγα πολλές φορές, και να μπω, θα μιλήσω με συγκεκριμένα πράγματα για να μην τα φέρνουμε γύρω-γύρω. Εγώ έλεγα πολλές φορές ότι η Κορινθία, και συγκεκριμένα ο Δήμος Κορινθίων, έχει βγάλει από τη μήτρα του τεράστιους καλλιτέχνες, οι οποίοι κάνουν καριέρα όχι μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχουν συγκροτήματα, μπάντες, από το Χιλιομόδι για παράδειγμα, οι οποίοι έχουν παγκόσμια ταυτότητα. Υπάρχουν μπάντες στην Κόρινθο που έχουν 3 και 4 δίσκους στο ενεργητικό τους. Δεν τους είδαμε μία φορά αυτούς τους ανθρώπους, βρεσί Παναγιώτη μου, σε εκδηλώσεις του Δήμου, και για να τους στηρίξουμε, βρε αδερφέ, να κάνουν το βήμα παραπάνω. Τι γίνεται με αυτά τα πράγματα? Μισούμε ο ένας τον άλλον? Δεν θέλουμε το διπλανό μας? Μας μυρίζουν τα πόδια μας? Τι συμβαίνει? Μπορεί να είναι όλα αυτά που λες, έχεις παρατηρήσει. Βασικά θεωρώ ότι πέρα από φιλότιμες προσπάθειες υπαλλήλων, δεν υπάρχει στρατηγική. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν υπάρχει. Το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο σε πολύ καλές και φιλότιμες προσπάθειες συγκεκριμένων ανθρώπων. Μέχρι εκεί δεν θέλω να πω περισσότερα τη δεδομένη στιγμή. Και αυτό λειτουργεί ανασταλτικά στο να συμβούν όλα αυτά που λες. Θέλω όμως να μου μιλήσεις λίγο, Παναγιώτη, και για την Αρχαία Κόρινθο. Ξέρω ότι έχεις ζήσει χρόνια εκεί, η ψυχή σου είναι εκεί πέρα. Νομίζω ότι και εκεί έχουμε μία μεγάλη πληγή, μία αιμορραγία ουσιαστικά εισοδήματος, η οποία θα μπορούσε, το εισόδημα το οποίο θα μπορούσε να κινεί ολόκληρο το Δήμο. Ποιες είναι οι σκέψεις σου για αυτό το χώρο που έχουμε εκεί πέρα και που τόσα πολλά συνεχίζει να μας δίνει. Μου έλεγε η Ιουλία Ιτζώνου, μου έλεγε στην προηγούμενη καραντίνα, ότι μετά από 120 σχεδόν χρόνια ανασκαφών, Παναγιώτη, ο τόπος συνεχίζει και δίνει ανασκαφικά ευρήματα. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Τι κάνουμε, ποια είναι η σκέψη σου για αυτό το χώρο, συγκοινωνίες, τρόπος να τον εκμεταλλευτούμε, τι γίνεται εκεί? Υπάρχουν πολλές δυσλειτουργίες, Βασίλη. Να ξεκινήσουμε με το τελευταίο που είπε, συγκοινωνία. Ας υποθέσουμε ότι κατεβαίνει ένας τουρίστας με τον προαστιακό. Τώρα λόγω πανδημίας δεν υπάρχει τέτοια κίνηση, αλλά τελειώνει η πανδημία, θέλω να πιστεύω κάποια στιγμή, να είμαστε καλά, και κατεβαίνει να κάνουμε μια, έτσι, μια συζήτηση ότι έχουμε έναν τουρίστα που κατεβαίνει από τον προαστιακό και θέλει να πάει στην Αρχαία Κόρινθο. Δεν υπάρχει η ευκολία του να πάει στην Αρχαία Κόρινθο. Θα πρέπει να κατεβεί στο κέντρο της Κορίνθου, πιθανά με ταξί, και από εκεί να αναζητήσει το κτέλ, τα δρομολόγια για να πάει στην Αρχαία Κόρινθο, να έρθει στον τόπο μας δηλαδή. Το πρώτο και βασικό είναι η συγκοινωνία. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει συγκροτημένο σχέδιο όσο αφορά την Αρχαία Κόρινθο, συγκροτημένο, όχι κάποιες λάμψεις, κάποιες κροτίδες κάποιων μικρών έργων που μπορεί να έχουν γίνει στην αρχαία. Δεν υπάρχει συγκροτημένο σχέδιο στο να γίνουν πράγματα στην Αρχαία Κόρινθο. Όσο γνωρίζω, Βασίλη, υπάρχει ένα διαχειριστικό σχέδιο το οποίο προχωράει τους τελευταίους μήνες. Πρόσεξε, από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, από την Εφορία Αρχαιοτήτων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Αφορά ακόμα και συγκοινωνιακή μελέτη. Είναι τραγικό να είναι πίσω από αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού και Εφορία Αρχαιοτήτων. Στεναχωρώ κάποιους που με ακούνε, αλλά είναι μια πικρή αλήθεια. Μιλάμε για το περίφημο σχέδιο που έχει γίνει και με συμφωνία από την Αμερικανική Σχολή, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τα λοιπά, παλαιότερα, γι' αυτό μιλάμε. Όχι, άλλο σχέδιο. Ναι, αυτό τρέχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και αν δοθεί ευκαιρία και μιλήσει η Γιώτα, θα έχει πολύ περισσότερα να σου πει από αυτό, από αυτή την επικεφαλίδα και τα λίγα που σου είπα εγώ. Είναι τραγικό. Θα έρθω σε κάτι πολύ πρόσφατο, Βασίλη, και δεν ξέρω αν έχει πέσει στην αντίληψή σου. Μιλώ πάλι για όραμα και στρατηγική. Πριν περίπου 2 χρόνια, έγινε μία προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα σχέδιο για την αναπαλαίωση του Ξενία, του ΕΟΤ, την παλιά εγκατάσταση, και την δημιουργία ενός θεάτρου, την δημιουργία ενός μικρού συνεδριακού κέντρου και μιας αίθουσας με την οποία θα μπορούσαμε ηλεκτρονικά μέσα να παρακολουθείς τι έχει μέσα το Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου. Μια πολύ ωραία προσπάθεια. Αυτή η προσπάθεια δουλεύτηκε από την Εφορία Αρχαιοτήτων και δουλεύτηκε και από τον Δημήτρη τον Μπάτζε, εξαιρετικό αρχιτέκτονα και συγχωριανό. Πριν 2 μέρες περίπου, και μετά από 19 μήνες, έχει αξία αυτό που λέω, μεγάλη, πέρασα το ΚΑΣ. Δεν θα πω περισσότερα, αναζήτησε στην διαβούλευση του Δημάρχου, του κυρίου Νανόπουλου, ποια ήταν η τοποθέτησή του, είναι στο 42 λεπτό έως το 46, απέναντι στο ΚΑΣ. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Ειλικρινά, όποιος θέλει μπορεί να μπει στο βίντεο της διαβούλευσης που έγινε πρόσφατα με τους δημότες της Κορίνθου, σε ερώτηση του κυρίου Αθανασιάδη, τι είπε ο κύριος Νανόπουλος στο ΚΑΣ. Παναγιώτη, δεν υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχει... Τώρα εδώ που τα λέμε, να πω και κάτι και για αυτή την ιστορία με το θέατρο πίσω από το Ξενία. Βεβαίως να πω. Εγώ νιώθω ότι μπορώ να συζητάω μαζί σου άνετα, και να λέω και την προσωπική μου άποψη, όπως λες και εσύ, όπως αυτό είναι και ανοιχτά, έτσι, όπως και αυτό σημαίνει διαβούλευση. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο, Παναγιώτη μου, ότι όταν εγώ πρωτοείδα αυτή τη μελέτη, δεν έχει σημασία από ποιον έγινε, και εμένα φίλος μου είναι και γνωστός μου και γνωστός του ο πατέρας του και γνωστός μου ο πατέρας του. Προσωπικά εγώ είχα μείνει σε εκείνη την τρομερή έλευση του Μπένου, ο οποίος ήθελε και οραματιζότανε την ενεργοποίηση του ευθεντικού, του πραγματικού θεάτρου της Αρχαίας Κορίνθου, και φτάσαμε να συζητάμε μετά από κάποια χρόνια, αντί να λέμε τώρα ότι πρέπει να υλοποιήσουμε μια τέτοια μεγαλειώδη ιδέα, να συζητάμε τώρα για σκαλωσιές, πλήνθρες και σανίδια πίσω από ένα ατιμόρροπο κτίριο, το οποίο στο κάτω-κάτω της γραφής, βρε Παναγιώτη μου, υπήρχε εκεί για ένα συγκεκριμένο σκοπό, και ο σκοπός αυτός δεν πληρείται από πουθενά αλλού. Γιατί δηλαδή δεν θα μπορούσε το Ξενία να γίνει ένας ωραίος χώρος ο οποίος να προωθεί τον τουρισμό στην περιοχή, να είναι ένα σημείο που θα μπορούσε και να τραβήξει τα λεωφορεία που φεύγουνε? Εμένα μου το λένε οι μαγαζάτορες, είναι, μας ακούει και ο Γιώργος, ο φίλος μου επάνω εκεί που έχει το μαγαζί με τις... ο Γιώργος ο Παπαμιχαήλ μου έλεγε, φεύγουν τα λεωφορεία και τα χάνουμε, δεν κατεβαίνουν προς τα κάτω καθόλου. Αυτά τα πράγματα, αντί να λέμε τώρα ότι πρέπει να δημιουργήσουμε πράγματα από το πουθενά, τα οποία οι αρχαίοι μόν πρόγονοι έχουν προνοήσει, μας το έχουν έτοιμο εκεί από κάτω. Ο Μπένος όταν είχε έρθει είχε πει ότι με έναν μικρό προϋπολογισμό μπορεί να αναβιώσει το θέατρο αυτό. Τι συζητάμε τώρα, βρε Παναγιώτη μου? Άκουδε, αγαπητέ Βασίλη, σίγουρα μπορεί να δημιουργηθεί το θέατρο, δεν ξέρω τι και πώς και τι ακριβώς χρειάζεται. Μιλάω για το αρχαίο θέατρο που υπάρχει στην Αρχαία Κόρινθο. Εδώ τώρα, όποιες ενστάσεις και να έχει κανείς, όταν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, μιλάμε για χωροθέτηση. Δεν μιλάμε για χωροθέτηση θέατρου. Όσο αφορά τη χωροθέτηση, θεωρώ ότι ήταν άστοχη η τοποθέτηση του Δημάρχου. Από εκεί και πέρα, εάν θυμάσαι, είχαμε σκαλωσιές στο πίσω μέρος, είχαμε θεατρικές παραστάσεις, ήταν και μια εικόνα που δεν μας τιμά. Για μένα που με ρωτάς αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι και τα δύο μπορεί να ήσαν πολύ λειτουργικά. Το ένα όσο αφορά την ιστορία μας και το άλλο όσο αφορά το μέλλον μας και την πορεία μας. Δηλαδή να γίνει πέρα από ένας χώρος ιστορικός η Αρχαία Κόρινθο. Με βρίσκεις απόλυτα σύμφωνα για το θέατρο, το ιστορικό της Αρχαίας Κορίνθου που είναι σε αυτή την κατάσταση. Να γίνει και ένας χώρος πραγματικά που να αναδεικνύει την πολιτιστική πρωτεύουσα και να δίνει το κάτι παραπάνω. Θεωρώ ότι το έχει ανάγκη αρχαία. Μια κατασκευή ενός τέτοιου έργου, πάντα κατά την εκτίμηση τη δική μου, όλα είναι υποκειμενικά σε αυτή τη ζωή, θα λειτουργούσε και προς μια πολύ καλή κατεύθυνση όσο αφορά τα υπόλοιπα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αρχαία Κόρινθο. Κυκλοφοριακό, σημάνσεις, πλατεία κτλ. Θα πρέπει να προσπαθούμε να δημιουργούμε και όχι να αφαιρούμε. Είτε είναι η Αρχαία Κόρινθο, είτε είναι ο Δήμος Κορινθίων, η πόλη που ζούμε, είτε είναι το Χιλιομόδι, ενδεικτικά το ανέφερα. Πρέπει να δημιουργούμε. Δυστυχώς δεν λειτουργούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Μα τώρα που το μαζεύουμε το πράγμα, θέλω να σου πω ότι πριν από κάποια χρόνια έφερα κάποιους καθηγητές οι οποίοι είχαν έρθει από ένα συνέδριο που γινόταν στην Αθήνα. Οι άνθρωποι μετά από πολύ μπυριμπύρι προτίμησαν αντί να πάνε στις Μικίνες, προτίμησαν να έρθουν στην Αρχαία Κόρινθο. Τους κατεβάζω λοιπόν κάτω, αφού είχαν εξετρελαθεί με αυτά που είδανε, και ευχαριστώ και την κυρία Γιώτα γιατί, και την Ιουλία, η οποία τους έκανε την ξενάγηση. Πάθανε πλάκα οι άνθρωποι στην κυριολεξία, έτσι, και ήταν από σχεδόν όλο τον κόσμο. Κατεβήκαμε κάτω και δεν υπήρχε, βρε Παναγιώτη μου, ένα σουβενίρ της Αρχαίας Κορίνθου, να δούμε αυτόν τον ναό του Απόλλωνα που πρόσφατα είδα, δόξα τω Θεώ, πρόσφατα είδα τα παιδιά που δημιουργήσανε μόλις φέτος ένα αντίγραφο. Δηλαδή ακόμα και εκεί, ακόμα και στο πώς ζητάμε να εκμεταλλευτούμε, πάλι στραβοκοιτάμε κάπου αλλού, ρε παιδί μου. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να διορθώσουμε, να ενισχύσουμε την ταυτότητά μας, τη δική μας ταυτότητα, τα πράγματα που έχουμε μπροστά μας, μπροστά στα μάτια μας. Και ας αφήσουμε τα μεγαλόπνοα, εγώ νομίζω, και τα μεγάλα σχέδια που τελικά βαλτώνουν και δεν πηγαίνουν πουθενά. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε. ή που δεν είναι καν μεγάλα έργα. Γιατί έχουν ακουστεί τελεφερίκα, έχουν ακουστεί κυλιόμενες σκάλες. Και το τελευταίο που άκουσα και γελάω και έχω μαζί σου είναι ότι θα κιστεί με έναν γυάλινο θόλο το αρχαίο δωδείο της Αρχαίας Κορίνθου. Μιλάμε για τραγικά πράγματα και ακούγονται από ανθρώπους που είναι στην αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, Παναγιώτη, δεν θέλω να σε κουράσω άλλο, είσαι αρκετά κουρασμένος, αλλά νομίζω ότι ακούσαμε λόγο τραχή, αλλά δίκαιο, λόγο συνεκτικό και με γνώση των πραγμάτων, και πιστεύω ότι ακούσαμε για άλλη μία φορά κάτι που διαπιστώνουμε συνεχώς. Πολύ διαφορετικοί άνθρωποι, πολύ διαφορετικοί άνθρωποι στο Δήμο Κορινθίων. Και έρχομαι στο τελευταίο ερώτημα, γιατί έτυχε και το διάβασα σε μία ανάρτησή σου, σχετικά με τα κριτήρια με τα οποία ψηφίζει ο κόσμος στους εκπροσώπους του, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εσύ ο ίδιος πολιτεύεσαι. Δεν θέλω να διαβάσω την ανάρτηση, όποιος θέλει μπορεί να μπει να τη διαβάσει. Τι φταίει, Παναγιώτη μου, και δεν μπορούμε, ενώ όλοι μας βλέπουμε τι χρειάζεται, και δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε το καταφανές? Τι μας συμβαίνει? Είναι στενάχωρο. Εγώ θα πω προς το τέλος τι έγραφα στην ανάρτησή μου, και ας μπουν σωστά φίλοι και φίλες να το διαβάσουν, ότι ψηφίζουμε με όρους 15 μελούς, χωρίς να θέλω να θίξω κάτι, δηλαδή τόσο επιφανειακά, χωρίς να ψάχνουμε την ουσία, χωρίς να έχουμε κριτήριο στην επιλογή του υποψηφίου, σοβαρό κριτήριο, και έχοντας τους επικεφαλείς των παρατάξεων, των εκάστοτε παρατάξεων, όπου και να είναι αυτοί, δέσμιους ανθρώπων που μπορεί να φέρουν χι αριθμό ψήφων, ενώ ο Βασίλης ο Μπαλάφας δεν μπορεί να τους φέρει, ή ο Παναγιώτης ο Μεταξάς, ή ο κάθε Παναγιώτης Μεταξάς δεν μπορεί να τους φέρει, γιατί δεν λαϊκίζει. Γιατί ο λόγος το έχει ουσία. Δεν μπορώ, βλέπεις ότι σιωπώ, γιατί συμφωνώ απολύτως. Νομίζω ότι ήταν ο πιο ωραίος τρόπος για να κλείσει αυτή η σημερινή κουβέντα. Παναγιώτη, σε εκτιμώ ειλικρινώς για την παρησία σου, για το ότι δεν διστάζεις να σημειώσεις κακό κείμενα και άλλων περιόδων. Κοιτάς όμως μπροστά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στην προσπάθειά σου μαζί με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Το έχω κάνει και εγώ σαν προετοιμασία. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι. Ξέρω ότι θέλει κόπο, χρήμα και να προσπεράσεις πολλά εμπόδια. Γερό στο μάχη. Να είσαι καλά εσύ, η οικογένειά σου, τα παιδιά σου, και ελπίζω σύντομα να έχω τη χαρά και την τιμή σε ένα επόμενο live να τα πω και με την κυρία Γιώτα καθαρά υπό το πρίσμα το αρχαιολογικό. Σου εύχομαι καλό βράδυ. Βασίλη, που δίνεις τη δυνατότητα να πω κάτι τελευταίο και κάποια στιγμή να πούμε. Φυσικά. Είμαι απέναντι στην κατεδάφιση της δημοτικής αγοράς, θέλω να το πω, να ακουστώ. Είμαι υπέρ της ανακαίνησης της δημοτικής αγοράς και της χρήσης της όπως ήταν. Από το 2014 γνωρίζουν τα στατικά της. Λοιπόν, θα παρακαλούσα, αν είναι δυνατόν, δεν περνά το χέρι μου, να το επαναξετάσουν και να μην μπουν στη διαδικασία κατεδάφισης της. Σε ευχαριστώ που μου έδωσε τη δυνατότητα να το πω. Θέλω πολλά να πω. Δεν θα πέσει κάτω αυτό. Αυτό που λες τώρα δεν θα πέσει κάτω. Γιατί εδώ τώρα είναι και ένα θέμα το οποίο εμένα για πολλούς λόγους με απασχολεί πολλά χρόνια. Έχω γράψει ένα από τα πρώτα άρθρα και τα πιο πλήρη σχετικά με το ιστορικό της δημοτικής αγοράς. Από πού ξεκίνησε και γιατί έφτασε σήμερα να είναι αυτό που είναι. Δεν έχω παρακολουθήσει. Το άκουσα φευγαλέα σήμερα. Εύχομαι... ειλικρινώς, εύχομαι αυτό το πράγμα, έτσι όπως το άκουσα, μου θύμισε όλους εκείνους τους λόγους για τους οποίους όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι είχαν τοποθετηθεί, μεταξύ αυτών και αυτοί που είναι σήμερα Δημοτική Αρχή, είχαν τοποθετηθεί εναντίον αυτής της λύσης για πολλούς λόγους. Αυτοαναιρούνται Βασίλη. Δεν είναι θέμα αυτοανέρεσης. Είναι δυστυχώς, πιστεύω, θέμα ευρύτερης πολιτικής τακτικής. Συμφωνώ. Και αυτό είναι κάτι που εμένα προσωπικά με σκιάζει και με τρομάζει για λόγους τους οποίους γνωρίζεις. Δεν μ' αρέσουν εμένα οι φωτοκόπιες. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Καλό βράδυ σε όλους. Σε ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανες. Εγώ σε ευχαριστώ Βασίλη, καλό βράδυ.